Πάμε στον κύριο Δημήτρη Λιτζέρη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Λιτζέρη, καλή εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εσείς ήσασταν εξ αυτών οι οποίοι αντιδράσατε έντονα την Πέμπτη στο νομοσχέδιο για τον τζόγο που έφερε ο κύριος Παπακοσταντίνου για συζήτηση στο ΚΤΕ εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα με δύο κουβέντες να μου πείτε για ποιους λόγους αντιδράσατε εσείς. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να ρυθμίσει την αγορά των τυχερών παιχνιδιών. Ναι. Με λίγα λόγια, ενώ σήμερα ο τζόγος στην Ελλάδα γίνεται από περιοριστικό και ελεγχόμενο παιχνίδι, δηλαδή γίνεται στα πρακτορία του ΟΠΑΠ, ξέρω εγώ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και νόμους, το νομοσχέδιο το οποίο κατετέθη προέβλεπε να υπάρχει πλήρης απελευθέρωση της αγοράς και στο ιντερνετικό παιχνίδι και στα περιβόητα φρουτάκια, τα βιβλίες που λέμε, έτσι. Τα θέματα τα οποία ετέθησαν ήταν τα εξής επιγραμματικά, να σας τα πω. Πρώτα απ' όλα, απελευθερώνεται η αγορά χωρίς κανένα μα κανένα έλεγχο. Αφού δεν υπάρχει σήμερα στη χώρα μας μια εποπτική αρχή η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των εταιριών που θα πάρουν αυτές τις άδειες. Δεν υπάρχει καμία μεταβατική περίοδος, δηλαδή, από τον ελεγχόμενο τζόγο στον απελευθερωμένο, ας το πει κανείς έτσι, τζόγο. Έπειτα ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε. Εκεί κόλλησε κατά την κρίση σας και αυτό που είπατε για το Χριστοφοράκο και τον Καραβέλα. Αυτό για το Χριστοφοράκο. Ναι, και αυτό ήταν ένα παράδειγμα με την έννοια το ότι αν. Δηλαδή, αν μπορεί και θέλει ο Χριστοφοράκος και ο Καραβέλα, τι έλεγχο θα κάνετε εκεί. Αν έναν αστυνομικό από εκεί κάτω. Αν δεν το κάνεις όμως, θα ξέρεις ότι στην ουσία εκείνο που θα συμβεί είναι να νομιμοποιήσεις τους παράνομους. Μάλιστα. Έτσι. Έπειτα, φαντάζεστε να υπάρχουν περιμηνομηχανές σε κάθε κοινόχρηστο μεικτό χώρο, δηλαδή ξέρω εγώ στα βενζινάδικα, στους σταθμούς, στα καφενεία, οπουδήποτε μπορεί, στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, επειδή με ρωτάτε, όχι μισό λεπτάκι, και είναι ειλικρινές το ερώτημα έτσι όπως το καταλαβαίνω, δεν ρωτήσατε τον κύριο Παπακοσταντίνο, φαντάζομαι το έχει σκεφτεί κι αυτός. Κοιτάξτε, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι ήταν καθολική αντίδραση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μίλησαν 15 άνθρωποι και οι 15 ο καθένας με τον τρόπο του διατύπωσε την οξύτατη αντίδρασή του επί της ουσίας και επί της αρχής, δηλαδή δεν ετέθη μόνο το θέμα ας πούμε στο τάδε άρθρο, έτσι. Που γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και στο τέλος έτσι είπε ότι θα επιστρέψει το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Πρωθυπουργό. Τώρα, κύριε Λιτζέρη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Συγχωρέστε με να ρωτήσω κάτι. Στο μνημόνιο που έχει γράψει εκεί, έχει προβλέψει γύρω, ότι θα εισπράξει φέτος γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ από την ιστορία. Ναι. Του είπαμε λοιπόν και του το αποδείξαμε με νούμερα και με χρονοδιαγράμματα ότι έτσι όπως το κάνει δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα. Γιατί, τι εννοείτε? Ότι δηλαδή, πες ότι ψηφίζεται αύριο το πρωί.